Γνώση και σοβαρότητα έρχονται να αποδείξουν ότι και στις μέρες μας η λαϊκή μουσική παράδοση εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει τους νεότερους, παρόλα τα προβλήματα που την απειλούν. Το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο σε σκοπούς της Στεριανής Ελλάδας, της Ρούμελης και του Μοριά, που παίζει στο κλαρίνο ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος, με συνοδεία από τον Βαγγέλη Κουκουλάρη στο Λαγούτο και τον Γιώργο Γευγελή στο Τουμπελέκι. Ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Παιδί της πόλης και χωρίς να κατάγεται από κάποια μουσική οικογένεια, όπως οι υπόλοιποι σημερινοί προσκαλεσμένοι μας, έδειξε από πολύ νωρίς μια ιδιαίτερη αγάπη για τη δημοτική μουσική. Αγάπη που μεγάλωσε μέσα του από συνεχείς ακροάσεις δίσκων και τα καλοκαίρια στο χωριό της μητέρας του, στην ορεινή Ναυπακτία. Έτσι, άρχισε να παίζει κλαρίνο από την ηλικία των 10 χρόνων, παρακολουθώντας με προσοχή την τέχνη των παλιών μεγάλων δεξιοτεχνών του λαϊκού κλαρίνου μέσα από τις ηχογραφήσεις τους, καθώς και τα πιασήματα και τον τρόπο φυσήματος που χρησιμοποιούν οι πιο σημαντικοί από τους νεότερους οργανοπαίχτες. Κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στη διαδικασία της προφορικής παράδοσης, όπου ο μαθητής μάθαινε να κλέβει, όπως έλεγαν το δάσκαλο, παρακολουθώντας την τεχνική του και ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο στόλιζε τη μελωδία. Με αυτή τη μέθοδο και με συνεχή πρακτική εξάσκηση, ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος θεωρεί πλέον σήμερα τον εαυτό του λαϊκό πρακτικό οργανοπαίκτη που κερδίζει τη ζωή του από την τέχνη του, παρόλες τις σπουδές του στην Παιδαγωγική Ακαδημία και τώρα στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου.
συνοδεύει στο Λαγούτο ο Βαγγέλης Κουκουλάρης. 20χρονος κι αυτός, γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα και είχε την τύχη να ανήκει σε μουσική οικογένεια. Γιος του σπουδαίου λαϊκού βιολάτορα Στάθη Κουκουλάρη, μοιήθηκε από μικρός στην τέχνη της παραδοσιακής μουσικής και ιδιαίτερα της νησιώτικης, παίζοντας λαγούτο και κιθάρα κοντά στον πατέρα του. Σε μεγάλη μουσική οικογένεια από τη Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα από τη Γουμένισσα του Κιλκής, ανήκει και ο τρίτος της παρέας, ο Γιώργης Γευγελής, που θεωρείται σήμερα ως ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες στα παραδοσιακά κρουστά μουσικά όργανα, τουμπελέκι, νταούλι και ντέφι. Το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα μας φέρει από τη Στεριανή στην νησιωτική Ελλάδα, με άλλον ένα λαϊκό δεξιοτέχνη της νεότερης γενιάς, που και αυτός διακρίνεται για το ήθος και τη δεξιοτεχνία του. Ο Νίκος Οικονομίδης γεννήθηκε το 1960 και κατάγεται από ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, τη Σχοινούσα. Η ζωή του εκεί σημάδεψε και τα μουσικά του ακούσματα, καθώς ανήκει σε μια παλιά μουσική οικογένεια που εδώ και 6 γενιές έχει παράδοση στο λαϊκό βιολί. Στην παράδοση αυτή ήρθε να μιληθεί με τη σειρά του και ο Νίκος από την ηλικία των 12 χρόνων, αν και πριν πιάσει το βιολί έπαιζε λαγούτο. Έτσι σιγά σιγά, μέσα στα νησιώτικα πανηγύρια και τα λαϊκά γλέντια, δημιουργήθηκε ο λαϊκός οργανοπαίχτης, που συνεχίζει την παράδοση της γενιάς του, επιθυμώντας όμως παράλληλα να δει αυτή την παράδοση να ανανεώνεται και να λειτουργεί στη σημερινή πραγματικότητα. Έτσι, δεν δίστασε να σπουδάσει και κλασικό βιολί, συνδυάζοντας το ένστικτο του λαϊκού οργανοπαίχτη με την στέρεα τεχνική. Ενώ επίσης ασχολείται με τη σύνθεση, γράφοντας μελωδίες και στίχους στο πρότυπο της παραδοσιακής νησιώτικης μουσικής. Σε μια προσπάθεια να δείξει πως και σήμερα μπορεί να υπάρξει σωστό δημοτικό τραγούδι, αρκεί να διαθέτει κανείς μεράκι, γνώση και σεβασμό.